στις πύλου τις τραχές πλαγιές, γη και ουρανό να ρίζουν. Βλέπω τις υπηρώτισες ψηλά να ανηφορίζουν. Πρώτες στο μεγάλο κάλεσμα και στο μεγάλο χρέος. Με τα φυσέκια στην ποδιά, με τα άρματα στην πλάτη. Για τα άπατα, τα πάθητα, της λευτεριάς στα κάστρα. Σε επικούς ορίζοντες λάμπουν σαν τα άστρα. Ολόκληρος ο Πειραιάς. Οι βόμβες είχαν γκρεμίσει χιλιάδες σπίτια και είχαν θάψει θύματα αμέτρητα. Ανησυχούσα για τον φίλο, τον Σωτήρη, γιατί είχε κατέβει από την προηγούμενη με τη μητέρα του στον Πειραιά να βρουν κάποιο συγγενή που τους είχε τάξει μισό τενεκέ λάδι. Μέρα νύχτα βομβαρδίζονταν τα περίχωρα και η Αθήνα τρανταζότανε. Οι καμπάνες δεν χτυπούσαν πια χαρμόσυνα. Η μαμά πίστευε πως ο πόλεμος δεν θα αργούσε να τελειώσει. Αφού διώξαμε τους Ιταλούς, δεν υπολόγιζε τους Γερμανούς. Ο μπαμπάς ανησυχούσε. Όλο και κατέβαζε τα σημάκια στο χάρτη πιο χαμηλά και τα βλέπε κάνει να ζυγώνουν όλο και πιο πολύ στην Αθήνα. Οι εχθροί χύμιξαν σαν τα θεριά στο ρομπογυμένο τόπο μας.
Πήγαν σε χωριά και πόλεις, μάζεψαν εχμαλό τους, θέρισαν αθώους, έκασαν τα σπίτια και μας πλάκωσε σκλαβιά. Κατοχή τη λέγανε! Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλες τις προφυλάξεις εις την έρημον πόλη με τα κατάκτιστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Σαν δεν τρέπονται να καταδέχεται μια χώρα μεγάλη με τόσο στρατό να πολεμήσουν εμάς, τη φτωχή και ταλαιπωρημένη Ελλαδίτσα, για να βοηθήσουν τους νικημένους φασίστες. Σαν δεν τρέπονται. Δεν τους είδαμε τον Ναζί όταν πάτησαν στην Αθήνα. Τους ακούσαμε μόνο. Έλα γρήγορα μέσα. Κλείσε τον μπατζούρι. Βιάζονται να φτάσουν στην καρδιά της Αθήνας από τις κεντρικές αρτηρίες της και εκατοντάδες μοτοσυκλέτες την όρθωναν κιόλας, τρέχοντας μενιασμένες στους έρημους δρόμους. Φασισμό το λέγανε! Μπορεί και να άνοιξε κάποια γρίλια. Μπορεί να κρυβοκοίταξε μερικοί από χαραμάδες. Όμως οι πόρτες και τα παράθυρα έμειναν κλειστά εκείνη την πρώτη μέρα της κατοχής. Ήταν ο μόνος τρόπος να δείξουμε περιφρόνηση στον ξυπασμένο κατακτητή. Δεν τους είδαμε λοιπόν τους Ναζί, τους ακούσαμε μόνο. Και τότε κατάλαβα πως ο εχθρός χωρίς όπλα, ο εχθρός που έχει μίσο στα μάτια είναι ο πιο δυνατός. Τις πόρτες πασάν οι οχθροί. Το πρωί της δεύτερης μέρας ανέβηκα με το στήρι κρυφά στα ράτσα όπου φωνόταν κατακάθαρα ως και ακρόπου. Τι παράξενα που κουνούσε η σημαία κοιμάτισε γρήγορα, τρέμοντας. Μα το χρώμα της ήταν κόκκινο, με ένα τεράστιο φλεκτό σταυρό στη μέση, που οι άκρες του θαρούσες γέρνανε σαν για άγριο πουλιού. Για να μας δίνουν κουράγιο. Δεν υπήρχε τείχος.
πλατεία, πεζοδρόμιο, πολυκατοικία, από τις πιο απόμακρες γειτονιές και συνοικισμούς ως το κέντρο της Αθήνας. Να μην προβάλλει κάθε πρωινό το λόγο στα γράμματά του, σαν πρόκληση στη βία του κατακτητή ή τα φράση που δεν θα ξεχαστούν. Η ελληνική ψυχή είναι αδούλωτη, εάν. Οι βάβροι κατακτητές μας θα πληρώσουν τα υπερεγκλήματά τους. Χαίρε, χαίρε, ελευθεριά, εδές. Ζήτω η αθάνατη Ελλάδα! Ζήτω η αθάνατη Ελλάδα! Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα. Ήταν πολύ στην αντίσταση! Και βέβαια ήταν. Στρατός ολόκληρος αν τις υπολογίσεις τόσες πολλές οργανώσεις απλωμένες σε όλη την Ελλάδα. Ο Ελλάς, ο ΕΔΕΣ, το ΕΑΜ. Παντού στον καρτέρι αντάρτης. Χαλάνε δρόμους, γεφύρια, σιδηροδρομικές γραμμές και ανατινάζουν αμαξοστοιχίες.
τους, τρέμει και η ψυχή. Δυο καραμπινιέροι και ένας ερμηνέας. Ρωτούν. Όλα ρωτούν και ψάχνουν. Ψάχνουν ένα ένα το δωμάτιο και ύστερα φεύγουν. Πηγαίνετε στα κρεβάτια σας, θα ξυλιάσετε. Και ο Πέτρος κλαίει. Θα ήθελα να ακουθεί στην αγκαλιά της μαμάς, καθώς νιώθουν να είναι όλο μόναχο στον κόσμο. Ένα μικρό κουκουαγιάρικο αγόρι και γύρω-γύρω καραμπινιέροι και Γερμανοί και προδότες και αυτόματα. Αν μπορούσε κανείς να χωθεί μέσα σε ένα κήπο με χελώνες και ζουζούνια, να καθίσει και όλο μόναχος, να ξεχάσει πως μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, να ξεχάσει πως ο παπάς δεν δουλεύει πια και πως η μαμά νευριάζει όλη την ώρα μαζί του. Να βρεις δουλειά! Να βρεις δουλειά! Πού να βρω? Όπου θέλεις, θα πέσει πείνα το χειμώνα. Η μάχη θα κρυθεί στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος μια δρασκυλιά από την Κρήτη. Στην Κρήτη πάει, τέλειωσαν όλα. Ολόκληρο μήνα λύσαξαν οι Γερμανοί να την καταλάβουν με τους αλεξιπτωτιστές τους. Με τις πέτρες τους πολεμάνε οι κριτικοί. Η τελευταία αιστεία αντιστάσεως του ξεδωρώθηκε. Έγραφε μόνο τη λέξη ελευθεριά. Το θάνατο το έγραψε μετά ο Αχιλλέας. Ήλιο, πήγαινε σήμερα. Άσε, ας γιατί μοιάζει.
Μεγάλη πάει και βροχή, σ' όλη τη γη να πιάσει, μαζί με τη Μανούλα μου και ο ουρανός να κλάψει. Όποια λέξη δεν της αρέσει, δεν τη γράφει. Θάνατος δεν το έγραψε ποτέ η Δροσούλα. Ό,τι δεν αρέσει της Δροσούλας, δεν θα το πει ποτέ. Το πολύ πολύ να πει, έφυγε αλλού. Thank you.
μέρος είναι και πρέπει να είσαι έτοιμος. Έτοιμος να θρηνήσεις, να κλάψεις, να χτίσεις πάνω στα ερείπια και σκοτωμένος να βρει ένα παμό. Ύστερα έγινε αναπορία. Ύστερα έγινε τρόμο.